Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Η σημερινή αληθινή τρομακτική εμπειρία αφορά τέσσερις φίλους που με αφορμή ένα κυνήγι θησαυρού επισκέπτονται ένα δάσος. Όμως αυτό που ξεκίνησε σαν ένα απλό παιχνίδι οδήγησε σε μια τρομερή ανακάλυψη. Κάτι υπήρχε κρυμμένο μέσα στο δάσος. Κάτι που δεν ήταν από τον κόσμο μας. Κάτι που θα τους στοιχιώνει για πάντα. Με λένε David και θα σας διηγηθώ μια τρομακτική εμπειρία που έζησα μαζί με τους φίλους μου σε ένα δάσος. Μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη έξω από την Πενσιλβάνια, με γονείς που ήταν ευσεβείς χριστιανοί και αρκετά συντηρητικοί. Έτσι, από μικρός πήγαινα κάθε Κυριακή στην εκκλησία με τους γονείς μου. Μέχρι και σήμερα παραμένω χριστιανός, καθώς η πίστη μου πάντα με βοηθούσε σε όλα τα στάδια της ζωής μου. Τον Αύγουστο του 2006 πήγα στο κολέγιο και εκεί γνώρισα κάποια παιδιά με τα οποία γίναμε αμέσως κολλητοί. Τον πλέον κουνιάδο μου, τον Τζόι, το φίλο μας, τον Τζόρνταν Μπρίλοου και τον Ρομπ. Ακόμη και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι μου φίλοι. Μια μέρα που ήμασταν στη βιβλιοθήκη και διαβάζαμε, ένας κοινός μας γνωστός, ο Χρήστος, μας συνάντησε και μας είπε να παίξουμε ένα παιχνίδι που ονομάζεται Geocaching. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι σαν κυνήγι θησαυρού. Μπαίνεις σε μια ιστοσελίδα όπου εκεί σου δίνει τις συντεταγμένες για να ψάξεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι κρυμμένο κάπου έξω στον κόσμο. Όπως για παράδειγμα ένα μικρό κουτί που μέσα έχει συνήθως κάτι το ασήμαντο. Μπορεί για παράδειγμα να έχει ένα νόμισμα ή οτιδήποτε άλλο. Όταν το βρεις, βάζεις εσύ στη συνέχεια κάτι άλλο μέσα στο κουτί και το κρύβεις σε ένα άλλο μέρος για να το βρει ο επόμενος αφού γράψεις εσύ αυτή τη φορά τις συντεταγμένες της νέας κρυψώνας. Έτσι μας φάνηκε ενδιαφέρον και μια ωραία δραστηριότητα για να περάσουμε την υπόλοιπη μέρα μας. Ο Χρήστος μας είπε ότι το μέρος στο οποίο έχει κρύψει εκείνος κάτι βρίσκεται στο κοντινό εθνικό πάρκο και θεώρησε πως θα είναι αρκετά εύκολο να το βρούμε. Μας έδωσε 2 οδηγίες πριν φύγει και μας άφησε να ψάξουμε. Η πρώτη ήταν ότι αν δεν ακούμε το ποτάμι σημαίνει ότι πάμε λάθος. Και η δεύτερη ότι το κουτί είναι κρυμμένο σε ένα βράχο. Έτσι ξεκινήσαμε την πεζοπορία μέσα στο δάσος και ψάχναμε οτιδήποτε μας κέντριζε το ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά δεν ξέραμε γιατί ακριβώς ψάχναμε. Απλά ότι το κουτί ήταν σε ένα βράχο. Ο καιρός ήταν πολύ καλός και ό,τι έπρεπε για πεζοπορία. Ακολουθούσαμε το μονοπάτι και ύστερα από λίγο συναντήσαμε μια ξύλινη γέφυρα που διέσχιζε ένα ποτάμι. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, απλά μερικές ξύλινες σανίδες πάνω από το μικρό ποτάμι. Από τα δεξιά μας τώρα βρισκόταν το ποτάμι και από τα αριστερά μας ήταν μια βραχώδης έκταση. Έτσι επιλέξαμε να πάμε προς τα εκεί και περπατούσαμε ψάχνοντας τους βράχους που συναντούσαμε στην πορεία μας για το κουτί. Όμως ακόμη δεν είχαμε βρει τίποτα. Ο Τζόι κάποια στιγμή, ενώ έψαχνε στο έδαφος, βρήκε ένα κρανίο κάποιου μικρού ζώου και αστειεύτηκε αν ήταν αυτό που ψάχναμε. Εκείνη τη στιγμή του είπα να κάνει ησυχία, καθώς ήθελα να βεβαιωθώ ότι μπορούσα να ακούσω τον ήχο από το ποτάμι όπως μας είχε πει ο Χρήστος. Αφού το άκουσα, συνεχίσαμε να περπατάμε όλο και πιο βαθιά μέσα στο δάσος. Χωρίς να το καταλάβουμε πώς πέρασε η ώρα, είχε πια νυχτώσει για τα καλά. Ευτυχώς ήμασταν προετοιμασμένοι και είχαμε φέρει ο καθένας μας από ένα φακό. Ο Τζόρνταν άρχισε τότε να παραπονιέται ότι είχαμε μπει πολύ βαθιά μέσα στο δάσος και ότι θα χανόμασταν, ειδικά τώρα που νύχτωσε. Αστειευτήκαμε και του κάναμε πλάκα ότι φοβάται το σκοτάδι και για να μην τα πολυλογώ,
Δεν δώσαμε σημασία στα λόγια του και εν τέλει τον πείσαμε να συνεχίσουμε το ψάξιμο. Εξάλλου είχαμε φτάσει τόσο μακριά και σκεφτόμασταν ότι θα ήταν κρίμα να τα παρατούσαμε τώρα. Ο Τζόρνταν μας είπε να κάνουμε λίγο ησυχία και να ακούσουμε. Όμως πέρα από τους συνηθισμένους νυχτερινούς ήχους του δάσους, δεν ακούσαμε τίποτα άλλο. Αλλά αυτό ήταν και το θέμα. Μας είπε ότι το ποτάμι δεν ακουγόταν πια εδώ που είχαμε φτάσει. Άρα πηγαίναμε λάθος. Ο Ρομπ πρότεινε να γυρίσουμε πίσω και να βρούμε ξανά το μονοπάτι. Εγώ όμως είχα την αίσθηση ότι το κουτί που ψάχναμε ήταν κοντά και τους είπα να πάμε να ελέγξουμε κάτι βράχια που υπήρχαν λίγο παραπέρα. Οι υπόλοιποι συμφώνησαν, αλλά ο Ρομπ μου είπε ότι θα ψάχναμε για ακόμη 10 λεπτά και μετά θα φεύγαμε γιατί είχε αρχίσει να βαριέται. Έτσι αρχίσαμε να περπατάμε προς το μικρό λοφίσκο μέχρι που βρεθήκαμε σε ένα ξέφωτο μέσα στο δάσος. Εκεί όμως ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα περίεργο θέαμα. Στο κέντρο υπήρχε ένας μικρός περιφραγμένος χώρος με ένα χαμηλό πρόχειρα φτιαγμένο σιδερένιο φράχτη. Πλησιάσαμε διστακτικά και με τους φακούς μας φωτίσαμε το χώρο. Μέσα σε αυτόν τον περιφραγμένο χώρο υπήρχαν διάσπαρτα αντικείμενα. Ένα μεγάλο βιβλίο, λιωμένα κεριά, κόκαλα ζώων. Ήταν ξεκάθαρα ένα μέρος που κάποιοι το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τελετές. Το όλο σκηνικό ήταν βγαλμένο σαν από ταινία τρόμου. Ο Ρομπ παρατήρησε ότι στα γύρω δέντρα είχαν κρεμάσει κάτι ξύλινα περίεργα σύμβολα, άγνωστα όμως σε εμάς. Και ενώ κοιτάζαμε αυτά τα σύμβολα, ξαφνικά μέσα από το δάσος ακούσαμε διάφορους ήχους. Έμοιαζαν με ήχους βημάτων. Φωτίζαμε με τους φακούς μας μέσα στο πυκνό σκοτάδι που μας περιέκλειε, αλλά δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε κάτι. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν κάποιο ζώο. Εγώ με τον Τζον είχαμε λίγο απομακρυνθεί από τους άλλους, ψάχνοντας μέσα στο δάσος. Όταν ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός βρυχυθμός που μας πάγωσε το αίμα. «Το άκουσες?» με ρώτησε ο Τζον. «Ναι», του απάντησα, «περίεργο. Τι ζώο μπορεί να κάνει έναν τέτοιο βρυχυθμό?» Δεν ξέραμε πραγματικά τι συνέβαινε. Οι βρυχυθμοί εξακολουθούσαν να ακούγονται. Ήταν από κάπου, όχι πολύ μακριά, και ό,τι και αν ήταν αυτό, έμοιαζε θυμωμένο, σαν να ήθελε να μας ενημερώσει ότι ήταν εκεί και ερχόταν. Γυρίσαμε γρήγορα πίσω στους υπόλοιπους. Τώρα οι κραυγές ακούγονταν από παντού γύρω μας, σαν να μας περικύκλωναν. Ξαφνικά, ένας αέρας σηκώθηκε μέσα στο ξέφωτο. Είχαμε πανικοβληθεί. Δεν ξέραμε με τι είχαμε να κάνουμε, ούτε πού να πάμε για να γλιτώσουμε. Οι κραυγές ήταν τόσο έντονες που μας τρυπούσαν τα αυτιά από την έντασή τους. Και το πιο παράξενο, οι ήχοι αυτοί δεν ερχόντουσαν από ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά από παντού γύρω μας ταυτόχρονα. Άρα ήταν πολλά ζώα. Ένα, δεν ξέραμε τι να σκεφτούμε. «Έχω ακούσει πολλά ζώα μέσα στα δάση που πήγαινα με τον πατέρα μου για πεζοπορία, όμως ποτέ κάτι σαν αυτό. Ό,τι και να ήταν, δεν μας ήθελε εκεί. Το είχε κάνει πια ξεκάθαρο». Τότε δεν αντέξαμε άλλο. Ξεκινήσαμε να τρέχουμε μέσα στο δάσος, χωρίς να ξέρουμε προς τα πού ακριβώς κατευθυνόμασταν. Απλά θέλαμε να φύγουμε όσο πιο μακριά γινόταν από αυτό το καταραμένο μέρος. Έτρεχα ανάμεσα από τα δέντρα που προσπαθούσα να τα αποφύγω και να μην πέσω πάνω τους. Δεν σταμάτησα για τουλάχιστον 4 με 5 λεπτά, μέχρι που δεν άντεχα άλλο και σταμάτησα για να βρω την ανάσα μου. Τότε όμως παρατήρησα ότι ήμουν ολομόναχος. Μέσα στον πανικό μου δεν κατάλαβα ότι χωρίστηκα από τους φίλους μου. Άρχισα να τους φωνάζω, όμως δεν πήρα καμία απάντηση.
Ύστερα από λίγο όμως, άκουσα τη φωνή του Τζόρνταν να με καλεί. Έτρεξα προς το μέρος από το οποίο ακουγόταν η φωνή του και όντως τους είδα. Ευτυχώς δεν είχα απομακρυνθεί πολύ. Τότε συζητήσαμε για αυτό που βιώσαμε πριν λίγο στο ξέφωτο. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ήταν κάτι το μεταφυσικό. Αμέσως το μυαλό μας πήγε στο Χρήστο που μας πρότεινε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Ίσως μας έκανε κάποια φάρσα. Αυτή ήταν η πιο λογική απάντηση που είχαμε βρει εκείνη τη στιγμή. Έτσι χωρίς να χάσω λεπτό, έβγαλα το κινητό μου και τον κάλεσα. Ήμουν σίγουρος ότι το κινητό του θα ακουγόταν να χτυπάει κάπου μέσα στο δάσος κοντά μας, ότι θα ήταν κρυμμένος πίσω από κάποιο δέντρο και θα είχε ξεκαρδιστεί στα γέλια. Ο Χρήστος απάντησε, του είπα να παραδεχτεί ότι ήταν αυτός που μας έκανε πλάκα. Εκείνος όμως δεν είχε ιδέα για τι πράγμα του μιλούσα. Έτσι του εξήγησα τι συνέβη και ότι ήμασταν ακόμη στο δάσος ψάχνοντας για το κουτί. Εκείνος όμως μου είπε ότι ήταν σε ένα εστιατόριο. Κατάλαβα ότι μου έλεγε αλήθεια, γιατί άκουγα από πίσω ομιλίες και μουσική. Αν δεν ήταν όμως ο Χρήστος, ποιος? Ποιος δημιουργούσε αυτούς τους ήχους και τις κραυγές? Δεν μείναμε για να μάθουμε. Είχαμε τρομοκρατηθεί με αυτό που ζήσαμε. Θέλαμε να βγούμε από αυτό το δάσος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έτσι, ξεκινήσαμε να περπατάμε γρήγορα προς την κατεύθυνση που θεωρούσαμε τη σωστή. Και όντως, σύντομα αρχίσαμε να ακούμε ξανά το ποτάμι. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής ακουγόντουσαν διάφοροι ήχοι γύρω μας. Κάποιες φορές ακουγόντουσαν σαν ψήθυροι, άλλες πάλι σαν βήματα. Κανείς μας όμως δεν το σχολίασε, παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι και οι άλλοι τους άκουγαν. Έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο κοιτούσαν γύρω τους τρομαγμένοι, ψάχνοντας μέσα στο σκοτάδι για κάτι. Κάποια στιγμή, ενώ τρέχαμε, ο φακός του Τζόρνταν έσβησε. Ενώ προσπαθούσε να τον ανοίξει, γύρω μας ακούστηκαν ξανά οι ίδιες φωνές και κραυγές από το ξέφωτο. Ένας δυνατός άνεμος σηκώθηκε. Ό,τι υπήρχε εκεί ήταν ακριβώς δίπλα μας, μας περικύκλωνε. Ο αέρας είχε γίνει τόσο δυνατός που μας έσπρωγνε, σαν να ήθελε να μας διώξει από αυτό το μέρος, λες και είχαμε καταπατήσει κάποιο χώρο ιερό που δεν μας άνοικε. Αρχίσαμε πάλι να τρέχουμε, όμως αυτό το πράγμα μας ακολουθούσε, βρισκόταν συνεχώς από πίσω μας. Ακούγαμε κλαδιά να σπάνε με δύναμη, όχι μέσα από το μονοπάτι, αλλά από το δάσος γύρω μας. Τρέχαμε ήδη για 5 λεπτά, μετά συνεχίσαμε για άλλα τόσα, μέχρι που περάσαμε το ξύλινο γεφυράκι πάνω από το ποτάμι. Εξακολουθούσαμε να ακούμε διάφορους δυνατούς κρότους και φωνές μέσα από το δάσος. Δεν είδαμε ποτέ τίποτα. Όσο και αν φωτίσαμε με τους φακούς μας, δεν καταφέραμε να διακρίνουμε κάτι. Επιτέλους είχαμε φτάσει στο αμάξι. Μπήκαμε γρήγορα μέσα και φύγαμε. Αυτό που ζήσαμε δεν έχει κάποια λογική εξήγηση. Δεν ήταν κάποιο ζώο. Δεν υπάρχει κανένα ζώο που να δημιουργεί τέτοιους ήχους και τόση φασαρία. Γυρίσαμε στο πανεπιστήμιο και έκτοτε συνεχίσαμε τη ζωή μας. Ήταν το πιο περίεργο πράγμα που μας είχε συμβεί. Κάποια μέρα μετά από καιρό πήγα ξανά σε αυτό το δάσος. Ήταν μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα και έκανα βόλτα με το αμάξι, ώσπου ο δρόμος με έβγαλε προς τα εκεί. Ενώ είχα κατέβει από το αμάξι και είχα ξεκινήσει να περπατάω προς το μονοπάτι, συνάντησα 2 νεαρούς. Με ρώτησαν αν γνωρίζω για αυτό το δάσος και τις ιστορίες που λέγονται για αυτό. Τους απάντησα ότι δεν ξέρω τίποτα, αλλά ότι είχα βιώσει κάτι πολύ παράξενο σε αυτό το μέρος με τους φίλους μου πριν από λίγο καιρό. Έτσι τους εξήγησα τι ακριβώς είχε γίνει. Σοκαρίστηκαν με την εμπειρία μου, αλλά δεν τους φάνηκε παράξενο, καθώς όπως μου είπαν, σε αυτό το δάσος υπάρχει μία σατανιστική σέκτα που κάνει τις νύχτες τελετές. Έτσι μου είπαν να μην πηγαίνω ποτέ τα βράδια εκεί.
Μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Αλλά ξαφνικά όλα όσα είχαμε δει εκείνο το βράδυ έβγαζαν νόημα. Εκείνη τη μέρα είχα σκοπό να πάω να ψάξω μέσα στο δάσος να δω τι θα έβρισκα. Έτσι τους πρότεινα να έρθουν μαζί μου για παρέα. Αλλά εκείνοι αρνήθηκαν και έφυγαν τρομαγμένοι. Αφού μου πέρασε το πρώτο σοκ, πήρα θάρρος και σκέφτηκα πως μιας και ήταν μέρα δεν είχα κάτι να φοβηθώ και ξεκίνησα να περπατάω στο μονοπάτι. Είχα φτάσει στο τέλος του μονοπατιού και μπορούσα να αναγνωρίσω ότι πλησίαζα στο ξέφωτο. Όταν ανέβηκα το λόφο, όλα ήταν ακριβώς όπως τα είχαμε αφήσει τότε. Ο μικρός μεταλλικός φράκτης ήταν ακόμη εκεί, όπως και τα παράξενα κρεμασμένα ξύλινα σύμβολα. Ακόμα και τη μέρα το όλο μέρος ήταν πολύ ανατριχιαστικό και σου δημιουργούσε την αίσθηση ότι δεν ήσουν ευπρόσδεκτος. Περιφερόμουν γύρω από το φράχτη, ώσπου σε ένα δέντρο είδα κάτι που δεν είχα δει την προηγούμενη φορά. Ήταν ένας ανάποδος ξύλινος σταυρός καρφωμένος στον κορμό του δέντρου. Πήγα να τον ισιώσω, αλλά έτσι όπως ήταν καρφωμένος δεν γύριζε. Έπιασα το σταυρουδάκι που φοράω πάντα στο λαιμό μου, το φίλησα και έφυγα από αυτό το καταραμένο μέρος. Είμαι σίγουρος ότι αυτά που ζήσαμε εκείνο το βράδυ με τους φίλους μου τα δημιούργησε κάποια δαιμονική οντότητα που είχαν καλέσει οι σατανιστές σε κάποια από τις τελετές που έκαναν σε αυτό το απόμερο ξέφωτο στο δάσος. Είμαι τουλάχιστον ευγνώμων που εκείνο το βράδυ δεν μας συνέβη κάτι χειρότερο. Όπως για παράδειγμα να συναντούσαμε κάποιον από αυτή τη σέκτα. Τότε δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτή ήταν η εμπειρία μου, η οποία μέχρι και σήμερα στοιχιώνει εμένα και τους φίλους μου. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από αυτά. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο.